Την πρώτη επαφή με τα σωματεία που εδρεύουν στη Μυτιλίνη είχε την Τετάρτη το απόγευμα η νέα Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου, κάνοντας μια σύντομη ενημέρωση για τις αποφάσεις και το σχέδιο δομής των πρωταθλημάτων εν ώψη της νέας χρονιάς. Σκοπός της Επιτροπής είναι το πρωτάθλημα για τα επόμενα 3 χρόνια να διεξάγεται με 12 ομάδες. Για την β' κατηγορία, στο προσχέδιο προβλέπεται η διεξαγωγή του πρωταθλήματος σε 2 ομίλους, όπως και πέρυσι, όμως κάποιες ομάδες ζήτησαν, επειδή αυτές είναι λίγες, να δοθεί το κίνητρο στις ομάδες και στους παίκτες να δώσουν περισσότερα παιχνίδια με πρωτάθλημα 3 γύρων. Οι ομάδες πάμε να τις κάνουμε από μια παρέα στο χωριό, που οι περισσότεροι λένε δεν μπαίνω και δεν μπαίνω, το ξέρετε, τα ζείτε, δεν λέω τίποτα. Επαγγελματικές, ομάδες που θα είναι οντότητες, ακόμα και φορολογικές, γιατί αυτά έχουν όλα τα συνεπακόλουθά τους. Ακόμα και στον ΕΦΚΑ, στην πορεία ενδεχομένα να υπάρχουν προβλήματα, παιδιά. Σας προετοιμάζω, δεν λέω κάτι καλό ακόμα, δεν έχω πει κάτι ευχάριστο, αλλά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να τα αντιμετωπίσουμε. Σας το λέω, δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η συνθήκη. Όλες οι διατάξεις που έγιναν μετά τον πρώτο αρχικό νόμο του 19, που όταν τότε κάποιοι ξεκίνησαν και γράφτηκαν και τους έλεγαν γραφικούς, και ξέρω τι λέω, έχω μιλήσει με συγκεκριμένα με φίλους για αυτό το λόγο, τότε κανένας έλεγε, λέγαν και από εδώ μέσα κάποιοι από την ΕΠΣ, ότι «Έλα ρε, μην γράφωσαστε, θα πέσει ο Αβγενάκης». Ο Αβγενάκης ζει και βασιλεύει. Και ο Αβγενάκης δεν είναι στο πρόσωπό του, δεν είναι ατομικά, όπως λέει ο Τζόρτζογλου, σε κάθε γενική συνέλευση της ΕΠΟ, που βγαίνει απάνω και λέει και μίδρος και κατηγορώ κτλ. Ο νόμος ήρθε για να μείνει, παιδιά. Ο Αιγαίας απέστειλε τις δικές του προτάσεις, ναι στην παρουσία μικρού του 2005 και νεότερου, συμμετοχή μόνο από τις ομάδες που είναι στο Μητρό, να προβλέπει η ΕΠΣΕΛ να βρει νομικό σύμβουλο να καθοδηγήσει τις ομάδες στην εναρμόνιση του καταστατικού που είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και τέλος για τα μπαράς τίτλου ανεξάρτητα διαφορά βαθμολογίας να ισχύει. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη να γίνει σχολή διαιτησίας για νέους διαιτητές, να ρυθμιστεί το πρόβλημα με τους προπονητές με το δίπλωμα εξασκήσεως, καθώς και με το παράβολο συμμετοχής και τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την πειθαρχική. Σκοπός δικός μου αλλά και της Επιτροπής είναι το πρωτάθλημα να είναι για τα επόμενα 3 χρόνια το ίδιο, σαν προκήρυξη, και όχι κάθε χρόνο να αλλάζουμε και να λέμε τι θα γίνει του χρόνου και τι δεν θα γίνει. Θα ήθελα να ακούσω πρώτα εσάς και μετά θα τοποθετηθώ κι εγώ. Ούτως ή άλλως, βάσει των ομάδων που θα συμμετάσχουν στη Β, γιατί αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε, ένα προσχέδιο είναι ότι μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να δηλώσετε πού θα συμμετάσχετε. 12 θα διεξαχθεί η κλήρωση, θα γίνει μία αγωνιστική κυπέλου και μετά θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τώρα, να πω ότι συζητάμε λίγο αόριστα, γιατί δεν ξέρουμε και αν θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα βάσει της ανακοίνωσης του κυρίου Αβγενάκη. Έτσι, απλά εμείς πρέπει να είμαστε όμως έτοιμοι. Εννοώ για τις ομάδες που μπορούν να συμμετάσχουν. Για αυτές που δεν είναι στο Μετρό, ναι, και δεν ναι, μπορούν να μπουν. Δηλαδή τι ισχύει? Ισχύει ότι μέχρι 17 Αυγούστου θα πρέπει όλες οι ομάδες να έχουν πάρει την αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αυτό. Την αναγνώριση δεν είναι εγγεγραμμένη στο Μητρό. Ναι, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρό. Και στο Μητρό. Και στο Μητρό. Να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία του για το 2021. Ακριβώς. Αν δεν έχουν επικαιροποιήσει, δεν μπορούν να πάρουν παραχωρητήριο και αυτοί που ήταν και πέρσι. Ναι, ναι, υπάρχουν και ομάδες που μπορεί να είναι γραμμένες στη Γενική Γραμματεία, αλλά να μην έχουν πάρει την αναγνώριση. Έτσι. Κάθε χρόνο είναι απαραίτητη επικαιροποίηση. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ακριβώς. Είναι απαραίτητη επικαιροποίηση κάθε φορά, παιδιά. Άρα είναι λογικό ότι δεν μπορούμε να συζητάμε για πρωτάθλημα. Ήδη σήμερα είχε επιστολή μήπως της ΕΠΣ ότι αντιδρούν. Ναι, αυτό λέω, ότι είναι ένα μέτρο πίεσης. Εμείς ήδη έχουμε ενεργήσει γι' αυτό, έχουμε κάνει τις ενέργειες.
Στις 5 Σεπτεμβρίου θα τελειώσουν οι δηλώσεις συμμετοχής σε κύπελο και πρωτάθλημα. Η κλήρωση του πρωταθλήματος και του κυπέλου θα γίνει τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου. Τα πρώτα παιχνίδια στο κύπελο θα γίνουν 17 και 18 Σεπτεμβρίου, ενώ το πρωτάθλημα θα αρχίσει την τελευταία εβδομάδα του μήνα. Υποσκέψη να μπουν δύο βόλυμες αγωνιστικές στην πρώτη κατηγορία τον Οκτώβριο, ενώ στο τέλος Μαρτίου αναμένεται, αν όλα πάνε καλά, να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και στη συνέχεια να αρχίσουν τα μπαράζ για τον τίτλο και τον επιβιβασμό, τα οποία θα πάνε μέχρι το τέλος Απριλίου. Τέλος, παραμένει το κύπελο ήθους για την ομάδα που θα τελειώσει τη χρονιά χωρίς τιμωρία, ενώ στη σκέψη υπάρχει και το έπαθλο για τον πρώτο σκόρερ. Εγώ σήμερα δήλωσα συμμετοχή για το κύπελο Ελλάδος και έστειλα το φάκελο. Όλα τα σωματεία θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες πολλές, σύμφωνα με το Μητρό. Και αυτά που γυρεύουν, θέλει δουλειά πολύ. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι δεν συμφωνώ με το Μητρό. Έπρεπε να γίνει και κακώς άργησε να γίνει. Γιατί με το Μητρό και πρώτη φορά τα σωματεία έδωσαν και χρήματα στο ταμείο τους. Κανένας, όσα χρόνια εγώ, δεν έχω πάρει και μια μπάλα από την ΕΠΣΛΕΡ. Όσον αφορά για την εξαγωγή του πρωταθλήματος στην άλλη κατηγορία, πέρυσι εγώ και με τα μπαράζ που έδωσα και με τους αγώνες του κυπέλλου έπαιξε κοντά στα 41 παιχνίδια. Για φαντάσου να είχα και άλλα παιχνίδια παράζω να παίξω τώρα, θα σου λέγει ο φίλος του Στέφανος, ή θα πήγαινα στα 46 παιχνίδια. Αυτό είναι πολύ κουραστικό για μια ομάδα και ειδικά στο τοπικό επίπεδο. Και εγώ θα ήθελα σίγουρα στην άλλη τοπική κατηγορία να παίζουν νέοι, αλλά θέλω όταν παίζει κάποιος άντρα 18, 2 ή 3 άτομα, το ίδιο να είναι και στις άλλες κατηγορίες. Δεν μπορώ να πάω εγώ να κάνω πρωταθλητισμό και να πάω μετά στα παράζ και να δω ότι άλλες ομάδες και άλλες έπτυξε δεν έχουν κανέναν. Στις άλλες έπτυξε. Βέβαια, στις άλλες έπτυξε δεν έχουν κανέναν. Και εγώ είμαι θετικός. Μακάρι να παίζω όσο πιο πολύ μικροί μπορούν. Δεν γίνεται να δεχτούμε όλες τις προτάσεις και όλα τα αιτήματα. Κάποια λογικά θα απορριφθούν. Είναι γεγονός ότι και εμείς κάνουμε διεξαγωγή και η διεξαγωγή έχει τους κανόνες της. Όσο αφορά τους προπονητές, φέτος ο πρόεδρός μας, από όσο γνωρίζω, και δεν τρέχω στα λόγια του, ξέρω ότι έχει μεγάλη σημασία δώσει σε αυτό το κομμάτι και θα ασχοληθεί ιδιαίτερα. Οι προτάσεις της Επιτροπής και το πλάνο είναι 5 Σεπτεμβρίου να είναι η τελευταία ημερομηνία για να δηλώσετε συμμετοχή σε ποια κατηγορία θα παίξει η ομάδα. Αυτό το λέω γιατί υπάρχουν, όπως είπε και ο κύριος Πίνης, μία ομάδα η οποία προφορικά ακούγεται ότι δεν θα συμμετάσχει, δεν θέλω να πω την ομάδα, και μία άλλη είναι υποσκέψη. Άρα αυτό θα το ξέρουμε στις 5 Σεπτεμβρίου. Και θα γίνει μία πρόταση στην τρίτη από το βαθμολογικό πίνακα ομάδα, αν θέλει να ανέβει. Εμένα η πρότασή μου είναι, εγώ θα βρω δύο άτομα, γιατί που να μπορούν και να έχουν χρόνο να μαζέψουν από όλα τα σωματεία τα δικαιολογητικά, αλλά θέλω από τα σωματεία να είναι συνεργάσιμο. Δηλαδή άμα ζητάνε 5-6 πράγματα να τα ζητάνε, να μεταφέρουν, να μην, γιατί το έχουν κάνει και άλλες έψεις και δεν είχαν ανταπόκριση. Εγώ θα δώσω τη δυνατότητα αυτή, το κόστος θα το δούμε, δηλαδή θα είναι πιο μικρό δηλαδή από αυτό που ζητάει κάποιος μεμονωμένα για να το κάνει. Ή το κόστος για ένα δικηγόρο, να ξέρετε, είναι γύρω στα 500 ευρώ για να κάνει όλη τη διαδικασία από την αρχή αυτή. Αν κάποιος το κάνει μόνος του, εντάξει, το κάνει μόνος του. Αλλά αν το πάρει εξωτερικός συνεργάτης, τα κόστη είναι αυτά. Και για το καταστατικό, το οποίο και αυτό είναι προϋπόθεση, έχει πάρει παράτηση μέχρι την 31 Δεκεμβρίου. Και σε αυτό έκανα μια πρόταση να βρεθεί δικηγόρος, αλλά επειδή το παράβολο είναι de facto, δηλαδή είναι 4 εκατοστάρια, δεν μπαίνει κανείς κάτω από 5 εκατοστάρια. Στον χώρο του ποδοσφαίρου πάντα, ο Αιωλικός ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του goalkeeper Ηρακλή Τοπουλζίου, ο οποίος ήταν εδώ και ένα μήνα ελεύθερος από τον ΑΟ Πηλίου Κο. Ο κίπερ έχει 16 συμμετοχές στη ΓΑΜΑ Εθνική και στο Κύπελλο, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Πιερικό, Άρης Κάλλας, Μετέωρα και Αχιλλέα. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα βρίσκεται ήδη στο Καρπινήσι και συμμετάσχει στην προετοιμασία της ομάδας. Επιθετικός και ένα αριστερό μπακ είναι η επόμενη στόχη για την ομάδα της Μυτιλίνης. Εξάλλου την Παρασκευή το απόγευμα ξεκινούν τα φιλικά παιχνίδια με πρώτο αντίπαλο την ομάδα νέων του Ολυμπιακού Β. Βέβαια για το Γιακαλή και τους παίκτες είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα, αφού ακόμη η προετοιμασία της ομάδας είναι στην αρχή. Θα είναι όμως ένα καλό χρήσιμο τεστ από μια ομάδα δυνατή και αρκετά ποιοτική. Το αυριανό φιλικό του Ιωλικού θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα.